Καλή σας μέρα σε όλες και σε όλους. Θα ευχαριστήσω πριν απ' όλα τον Δήμαρχο Πειραιά και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση της αίθουσας, έστω και αν η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και οι αίθουσες του Δήμου Πειραιά ανήκουν σε όλους. Να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους του Δήμου Πειραιά που φρόντισαν να είναι όλα προετοιμασμένα για αυτήν την σημερινή μας συνέντευξη τύπου. Να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους του τύπου και του Πειραϊκού και του Πανελλαδικού για την παρουσία σας που μας τιμά ιδιαίτερα. Να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς που είστε εδώ σε αυτή την ιδιαίτερη σημασία παρουσίαση των μηνυμάτων που ο συνδυασμός μας και η υποψηφιότητα η δική μου θέλουμε να θέσουμε ενώπιον της πειραϊκής κοινωνίας. Θα μου επιτρέψετε μια παρέκκληση πριν αρχίσω. Αποτελεί μια δική μου ευαισθησία, έστω και αν δεν συνδέεται άμεσα με την πειραιώτικη ιστορία. Χθες, ένας από τους πιο εκλεκτούς ανθρώπους μιας γενιάς που σημάδεψε και τον πολιτισμό, αλλά και την πορεία της χώρας, ο Λάκης Παπάς, έφυγε από κοντά μας. Ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους του νέου κύματος, αλλά κυρίως ένας από τους ανθρώπους και τους τραγουδιστές, τους καλλιτέχνες που δεν υπέκυψαν ποτέ στο lifestyle. Είναι οι διαφορές των εποχών που δεν τις αναπολούμε απλώς, τις διεκδικούμε. Και από αυτήν την άποψη έχει μια ξεχωριστή σημασία η αναφορά στο Λάκη Παπά. Χαίρομαι γιατί σήμερα στην αίθουσα αυτή βρίσκεται μια καλλιτέχνης που δίνει τον δικό της αγώνα και έναν αγώνα που κρατάει, θα έλεγα, τη σκυτάλη από αυτή την παράδοση, η κυρία Αναστασία Μουτσάτσου. Επισημαίνω ότι η τέχνη, ο πολιτισμός δεν είναι ξεχωριστά πράγματα από την καθημερινή ζωή, τους αγώνες του ελληνικού λαού. Είναι συνδεδεμένα και με τους αγώνες αυτούς, αλλά και με τις συνολικότερες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, τελικά και με τις αυτοδιοικητικές. Με αυτή την εισαγωγή θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά πριν μπω στην βασική παρουσίαση. Δίνουμε αυτή την πρώτη συνέντευξη τύπου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά. Και πέρα από την φιλόξενη αίθουσα που πάντα σηματοδοτεί την καρδιά των αποφάσεων που αφορούν την πόλη και τον πειραϊκό λαό, έχει και ένα ιδιαίτερο συμβολισμό το γεγονός ότι σε αυτήν την αίθουσα δίνουμε την πρώτη μας συνέντευξη τύπου. Γιατί θέλουμε να τονίσουμε, να δεσμευτούμε και να υποσχεθούμε ότι στην αίθουσα αυτή, μετά τον Σεπτέμβριο, μετά τα αποτελέσματα των εκλογών του Μαΐου και μετά το Σεπτέμβριο που θα αναλάβει η νέα Δημοτική Αρχή, η αίθουσα αυτή θα υποδεχθεί εντελώς διαφορετικές λειτουργίες από όσες έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Θα υποδεχτεί δημοκρατικές και δημιουργικές λειτουργίες, θα υποδεχτεί, τολμώ να πω, επαναστατικές αλλαγές.
θα εγκαινιάσουμε ξεχωριστές συνεδριάσεις ελέγχου της Δημοτικής Αρχής κατά το πρότυπο του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Βουλή. Ελέγχου από τη μειοψηφία, αλλά και από τους δημότες. Θα κατοχυρώσουμε και θα αναβαθμίσουμε όλα τα δικαιώματα της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος, θα αναγνωρίσουμε ουσιαστικές αρμοδιότητες και κύρος στη γνώμη και στις αποφάσεις των κοινοτικών συμβουλίων. Οι γειτονιές θα αποκτήσουν φωνή και εξουσία, όχι μόνο μέσα από τα αναβαθμισμένα κοινοτικά συμβούλια, αλλά και μέσα από ανοιχτές διαδικασίες λαϊκής συμμετοχής και συναπόφασης. Διάλεξα να ξεκινήσω αυτήν την αρχική παρουσίαση από αυτό, γιατί αυτό συνδέεται με την ανάγκη μιας δημοτικής αρχής λαϊκής και δημοκρατικής, ανοιχτής στους πολίτες, στήριγμα των πολιτών και ταυτόχρονα φωνή των πολιτών. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, αλλά και με βαθιά συνέστηση για τις μεγάλες ευθύνες μας, έχουμε ξεκινήσει μαζί με τους συμπολίτες μας την φιλόδοξη προσπάθεια ώστε οι δημοτικές εκλογές του Μαΐου να οδηγήσουν σε μια μεγάλη αλλαγή στην πόλη και στο Δήμο Πειραιά. Το λιμάνι της Αγωνίας και από εδώ και πέρα λιμάνι της Αγωνίας Πειραιάς η πόλη μας είναι μια ζωντανή παράταξη με συνέχεια. 16 χρόνια δίνουμε μάχες, καταθέτουμε προτάσεις, διεκδικούμε λύσεις, λύσεις δημιουργικές, λύσεις προωθητικές. Η πόλη τα γνωρίζει όλα αυτά και νομίζω ότι τα έχει αξιολογήσει θετικά. Σήμερα όμως αυτά μας ξεπερνούν. Οι απαιτήσεις των καιρών αναδεικνύουν την ανάγκη να έρθει η κοινωνία του Πειραιά στο προσκήνιο. Να κυβερνήσουν οι Πειραιώτισσες και οι Πειραιώτες την πόλη τους, δημοκρατικά και ισότιμα. Το Μάιο θα έχουμε μια πραγματική άνοιξη στον Πειραιά και από εδώ, με αυτήν την πρώτη μας συνέντευξη τύπου, στέλνουμε το μήνυμα της νίκης. Δείτε, η χώρα μας είναι βέβαιο, το αναγνωρίζουν οι πάντες. Χρειάζεται μια συνολική πολιτική αλλαγή. Αλλαγή και κοινωνικών και πολιτικών συσχετισμών. Αυτά τα χρόνια της καταστροφής δεν είχαμε μόνο οδύνες και πόνο. Είχαμε και μια τεράστια αναδιανομή του πλούτου. Και αυτό αφορά και την αυτοδιοίκηση. Αφορά και τους πολίτες εκεί που βιώνουν τις πρωταρχικές τους ανάγκες. Είχαμε μια τεράστια αναδιανομή του πλούτου υπέρ των ολίγων. Και αυτή η διαδικασία συνεχίζεται. Χρειαζόμαστε λοιπόν αλλαγή κοινωνικών και πολιτικών συσχετισμών, αλλαγή θεσμών και προσώπων, χρειαζόμαστε δημοκρατία και δικαιοσύνη, χρειαζόμαστε εντιμότητα, σχέδιο, χρειαζόμαστε άσκηση εξουσίας με διαφάνεια, με λογοδοσία, με κοινωνικό έλεγχο. Η έξοδος από την κρίση μόνο σε αυτή τη βάση μπορεί να έχει νόημα. Μόνο σε αυτή τη βάση μπορεί να έχει προοπτική. Μόνο χάριν αυτών των στόχων και με αυτούς τους στόχους. Αυτά είναι τα δικά μας όπλα. Δημοκρατία, δικαιοσύνη, εντιμότητα, ειλικρίνεια, σχέδιο, λογοδοσία, διαφάνεια, συμμετοχή, αλλά και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Αξιοποίηση της εμπειρίας και των γνώσεων όλων, ανεξάρτητα από το σε ποια διαδρομή πολιτική, κομματική ή άλλη βρίσκονται. Είναι γι' αυτό ακριβώς που δεν υπάρχει δίλημα αν οι εκλογές αυτές έχουν αυτοδιοικητικό μόνο ή και πολιτικό χαρακτήρα. Για να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, να εξυγιανθεί και να εκδημοκρατικοποιηθεί, πρέπει να αλλάξει και η αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα η πρωτοβάθμια, η πιο κοντινή εξουσία στους πολίτες. Και όχι μόνο να αλλάξει, αλλά και να αναβαθμιστεί. Οι Δήμοι, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, πρέπει να γίνουν τοπικές κυβερνήσεις και όχι εξαρτήματα της κεντρικής εξουσίας.
φιλοδοξούμε μαζί με τους πολίτες να καταξιώσουμε τη Δημοτική Αρχή Πειραιά ως πρωτοπόρο τοπική κυβέρνηση με αναβαθμισμένο κύρος και ρόλο. Φιλοδοξούμε να κάνουμε το Δήμο θεσμό λαϊκό πραγματικά, αυτοδιοικούμενο και όχι ετεροδιοικούμενο. Θα χρειαστούμε μεγάλες προσπάθειες γι' αυτό, το γνωρίζουμε. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και τους αναγκαίους πόρους χωρίς να επιβαρύνουμε τους πολίτες. Και αυτό το γνωρίζουμε. Στηριζόμαστε σε στέρεες δυνάμεις και γι' αυτό είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε. Ο Πειραιάς, η πόλη μας, έχει την δική τους ξεχωριστή ταυτότητα, τη δική της ιστορία και πάνω σε αυτήν έχουμε εναποθέσει 16 χρόνια τώρα τον σεβασμό στις πηγές και από εκεί έχουμε αντλήσει τη δύναμη. Και μέσα από αυτό έχουμε συγκροτήσει μια ομάδα οργανικά δεμένη με την ταυτότητα αλλά και με την ιστορία αυτής της πόλης. Είμαστε μια καλή ομάδα, μια ομάδα αγωνιστών, μια ομάδα ανθρώπων με γνώση, με μεράκι, αλλά και με πείσμα, με αγωνιστική διάθεση που παρεμβαίνουμε και μαχητικά και δημιουργικά. Συνδυάζοντας την αγωνιστική κινηματική δράση με τη διαρκή αναζήτηση της επιστημονικής και θεσμικής τεκμηρίωσης των θέσεών μας και των πρωτοβουλειών μας. Σε λίγες μέρες που θα δημοσιοποιηθεί το ψηφοδέλτιό μας, θα σας δοθεί η δυνατότητα να το διαπιστώσετε. Θα είναι ένα ψηφοδέλτιο που θα εκπροσωπεί την πόλη. Έχω απεριόριστη εκτίμηση στους συναγωνιστές και στις συναγωνίστριες, στους συνεργάτες και στις συνεργάτηδες σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Πριν δώσω σε εσάς, τους δημοσιογράφους, το λόγο ώστε να αναδείξετε με τις ερωτήσεις σας κρίσιμα θέματα και των εκλογών και της πόλης και του Δήμου Πειραιά, επιτρέψτε μου μερικές ακόμα βασικές επισημάνσεις και εξαγγελίες. 6 βασικοί άξονες, στόχοι, δεσμεύσεις θα προσδιορίσουν την πολιτική μας και το πρόγραμμά μας. Ο πρώτος και επιτακτικός, η κοινωνική προστασία και η κοινωνική δικαιοσύνη. Οι άνεργοι και οι οδηγούμενοι στην κοινωνική περιθωριοποίηση και στην εξαθλίωση δεν μπορούν να περιμένουν. Πρέπει να σταθούν όρθιοι. Κανείς άστεγος, κανείς χωρίς τροφή, φάρμακα, γιατρό και σχολείο. Χωρίς παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό, χωρίς υπηρεσίες πρόνοιας. Οι καιροί άλλαξαν, οι οδύνες μεγάλωσαν, η αυτοδιοίκηση καλείται να αναδιατάξει τις ιεραρχήσεις των στόχων της και να θέσει σε πρώτη προτεραιότητα το ζήτημα της κοινωνικής προστασίας. Ο δεύτερος άξονας είναι η αναβάθμιση της σχέσης της πόλης με το λιμάνι και η δυναμική ισορροπία με την κατοχήρωση των συμφερόντων της πόλης και των κατοίκων. Πειραιάς και λιμάνι είναι ένα πράγμα. Τα τελευταία χρόνια θέλουν να διαχωρίσουν την λιμενική βιομηχανία ως αυτόνομη κερδοσκοπική διαδικασία έξω από την πόλη, μακριά από την πόλη και τελικά σε βάρος της πόλης. Αυτήν την αποξένωση πρέπει να την σταματήσουμε, να την αποτρέψουμε και να αποκαταστήσουμε μια νέα ισορροπία δημιουργική και προωθητική ανάμεσα στην πόλη και στο λιμάνι. Ξέρετε ότι έχουμε από τις πρώτες προτεραιότητες μας την αντίστασή μας στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Ο Πειραιάς πρέπει να μείνει πόλη της ναυτιλίας, των ναυτικών, της ναυτοσύνης σε στενή σχέση με τα νησιά. Η ιδιωτικοποίηση που προωθείται τα απειλεί όλα αυτά. Και με την ευκαιρία μπορώ να σας ενημερώσω ότι τώρα μόλις, σε λίγο, στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ που αρχίζει, θα υπάρχουν και υπάρχουν, και είμαι ενήμερος γι' αυτό, όλα τα στοιχεία που δείχνουν 30% αύξηση της κερδοφορίας του ΟΛΠ τον τελευταίο χρόνο ως απάντηση
σε όλες τις ψευδείς επεξεργασίες δήθεν που παρουσίασαν και στο ελληνικό κοινοβούλιο οι εκπρόσωποι του Ταϊπέδου. Ο τρίτος άξονας είναι η στήριξη του εμπορίου της πόλης και ιδιαίτερα του ιστορικού εμπορίου και της αγοράς, με ταυτόχρονη φροντίδα για νέες θέσεις εργασίας. Εδώ ο Πειραιάς έχει να δείξει το πραγματικό δημιουργικό του πρόσωπο. Το λιμάνι, ο πολιτισμός, η παλιότερα η βιομηχανία και το εμπόριο ήταν στοιχεία της ταυτότητας και είναι και μπορούν να είναι και να παραμείνουν και να αναβαθμιστούν. Χρειάζεται να στηρίξουμε τον εμπορικό κόσμο και ειδικά το ιστορικό παραδοσιακό εμπόριο της πόλης και την αγορά. Ο τέταρτος είναι η προστασία και η αναβάθμιση του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, αλλά και οι μελετημένες λύσεις για το συγκοινωνιακό και το κυκλοφοριακό. Είναι βέβαιο ότι η καθαρή πόλη είναι υποχρέωση κάθε Δήμου, αλλά είναι και ένα συνολικό σχέδιο για την πραγματική και ορθολογική διαδικασία και αποκομιδής των απορριμμάτων, αλλά και της επεξεργασίας τους, που είναι πάντα ένα κέρια σημασία ζήτημα στην περίοδο που ζούμε και ειδικά όσο οι πόλεις μεγάλωσαν. Αυτό το σύστημα δεν περιλαμβάνει μόνο την αποκομιδή των απορριμμάτων. Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα και κομποστοποίησης και με οικολογικές προδιαγραφές εναλλακτικών λύσεων, και προς αυτή την κατεύθυνση η πόλη μας έχει μείνει πίσω. Η καθαρή θάλασσα, οι ελεύθερες ακτές, το πράσινο μαζί με το γαλάζιο, οι ελεύθεροι χώροι, οι ασφαλείς χώροι για τα παιδιά και τους νέους, η οδική ασφάλεια συγκροτούν δικαιώματα για τους πειραιώτησες και τους πειραιώτες, για τα παιδιά, τους νέους και τους ηλικιωμένους. Ο πέμπτος άξονας είναι η πολιτιστική αναγέννηση, η πολιτιστική παραγωγή και όχι μόνο η κατανάλωση πολιτιστικών προϊόντων. Ο λαϊκός και καθημερινός πολιτισμός, όπως και ο αθλητισμός, αποτελούν παραμέτρους πρωτεύουσας σημασίας για την συνολική πολιτισμική αναβάθμιση του Πειραιά. Η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και η ανάδειξή τους θα είναι διαρκής επιδίωξή μας. Και ο έκτος άξονας είναι η δημοκρατία στο Δήμο Πειραιά και στην πόλη. Η καταξίωση και η εξασφάλιση των εργαζομένων στο Δήμο, η άμβλυνση οποιονδήποτε πολιτικών που οδηγούν σε περιθωριοποίηση και σε αποκλεισμό κοινωνικών ομάδων, οι καλά μελετημένες, σταθερές και οργανωμένες πρωτοβουλίες και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών, ώστε και να ασκούν κοινωνικό έλεγχο, αλλά και να συναποφασίζουν. Δεν θα παρουσιάσουμε σήμερα το πρόγραμμά μας, αυτό θα γίνει στο επόμενο διάστημα, αλλά πρέπει να επισημάνω μερικά ζητήματα ακόμα. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης, το κανάλι 1, αλλά και το Πανεπιστήμιο Πειραιά, με διαφορετικό τρόπο το καθένα, έχουν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικούς ρόλους σε όλα τα παραπάνω. Έχουμε πολλές σκέψεις, ήδη έχουμε προωθήσει πολλές επεξεργασίες προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι αναγκαίο η Δημοτική Αρχή να έχει σχέδιο και προτάσεις και βούληση. Και βέβαια όλα αυτά που προανέφερα απαιτούν πολλαπλές κοινωνικές συνεργασίες, τέλος δε απαιτούν οπωσδήποτε δημόσιες επενδύσεις που πρέπει και να διεκδικηθούν και να επικαιροποιηθούν. Αυτοί οι άξονες, που είναι ταυτόχρονα στόχοι μας και δεσμεύσεις μας, οριοθετούν το πλαίσιο βάση για την παραγωγική ανασυγκρότηση του Πειραιά, για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας τελικά. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι ο Πειραιάς μπορεί και πρέπει να γίνει ναυαρχίδα της παραγωγικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανασυγκρότησης της χώρας.
έχει όλες τις προϋποθέσεις η πόλη μας, παρά την παρακμή της τα προηγούμενα χρόνια, να μπει στην πρωτοπορία της παραγωγικής ανασυγκρότησης όλης της Ελλάδας. Γι' αυτό και ένα από τα κεντρικά μας μηνύματα είναι «Αλλάζουμε τον Πειραιά, αλλάζουμε την Ελλάδα». Όπως σας είπα, σύντομα θα παρουσιάσουμε το ολοκληρωμένο πρόγραμμά μας, ένα πρόγραμμα ανοιχτό σε διαρκή διαβούλευση με τους δημότες, τους εργαζόμενους, τις γειτονιές, τους παραγωγικούς κλάδους. Πρόγραμμα σε συνεχή διαδικασία συνεννόησης και συνδιαμόρφωσης. Εκεί θα μιλήσουμε και για πολλά άλλα, πέραν των όσων ενδεικτικά και μόνο αναφέρθηκαν. Θα μιλήσουμε για τον Πειραιά, πόλη της νεολαίας, πόλη νεανική. Θα μιλήσουμε για το μελετημένο και οργανωμένο σχέδιο διάσωσης του σχολάζοντος κτηριακού αποθέματος της πόλης, του κλασικού, του σύγχρονου, του βιομηχανικού, του αστικού, του ιστορικού, των προσφυγικών, της παλιάς κοκκινιάς και πολλά άλλα. Θα μιλήσουμε για την σχέση του ανθρώπου και των ζώων στην πόλη και για πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Φίλες και φίλοι, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Ο απερχόμενος δήμαρχος, κ. Βασίλης Μιχαλολιάκος, έχει να δείξει ένα έργο. Ισχυρίζεται ότι άλλαξε την πόλη. Επέρεται γι' αυτό. Έχει κάθε δικαίωμα. Εμείς μάλιστα ποτέ δεν αρνηθήκαμε όποια θετικά, και ούτε θα το κάνουμε, της δικής του θητείας να τα καταγράψουμε ως τέτοια. Και αυτό μπορείτε να το δείτε στην πορεία των πραγμάτων, τι θέση πήραν στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης κυρία Μαρία Σταθάκη, ο κύριος Γιάννης Καρδαράς, η Δημοτική μας Σύμβουλη. Μπορείτε να το δείτε στις ανακοινώσεις μας, παρά την αυστηρή και συστηματική και τεκμηριωμένη κριτική που ασκούσαμε εκεί που έπρεπε να ασκηθεί. Όμως, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα φαινόμενο. Ο κύριος Δήμαρχος, με συγχωρείτε, μιμείται το κυβερνητικό success story. Καιρό τώρα οργανώνει μια άτυπη προεκλογική καμπάνια με δημόσιο και δημοτικό χρήμα, προβάλλοντας μια εικονική πραγματικότητα και κρύβοντας μεγάλο μέρος της πραγματικής. Έχει τη βοήθεια αμοιβωμένων επιχειρήσεων επικοινωνίας για να αναδείξει το πειραϊκό success story. Εμείς πιστεύουμε ότι οι πειραιώτισσες και οι πειραιώτες γνωρίζουν καλά, δεν πείθονται, δεν παραπλανώνται. Όμως έτσι δεν μπορεί να γίνει σοβαρή προεκλογική αντιπαράθεση και διάλογος. Ζητάμε λοιπόν από αυτήν εδώ την αίθουσα, που είναι, όπως είπα, η καρδιά, η θεσμική καρδιά της λειτουργίας της πόλης. Ζητάμε ισότιμο δημόσιο διάλογο ενώπιον των πολιτών. Καλούμε τον κύριο Δήμαρχο να οργανώσουμε μαζί δημόσιες συζητήσεις ή και συνεντεύξεις τύπου, παρουσία σας, είτε παρουσία των δημοσιογράφων είτε και παρουσία των πολιτών επί συγκεκριμένων θεμάτων και με την συμμετοχή όλων των υποψηφίων δημάρχων. Έχουμε κάθε λόγο η δική μας υποψηφιότητα να είναι μια ηγεμονική υποψηφιότητα, δηλαδή ο απερχόμενος δήμαρχος και εγώ. Δεν το θέλουμε αυτό. Θα ήταν κάτι που θα μας ευνοούσε. Δεν είναι όμως αυτό ούτε δημοκρατικό ούτε πολιτισμένο. Παρουσία και με τη συμμετοχή όλων των υποψηφίων δημάρχων της πόλης, καλούμε λοιπόν τον κύριο Δήμαρχο να οργανώσουμε μαζί τέτοιες δημόσιες συζητήσεις και συνεντεύξεις τύπου. Και αυτό είναι μια ανάγκη στην οποία ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθεί. Τελειώνω και θα μπορώ να σας
να αναφερθώ αναλυτικότερα σε ένα θέμα που συνδέεται πάντα με την εξαγγελία των υποψηφίων και με τη γνωστή ερώτηση «Πού θα βρείτε τα λεφτά» και παρεμφερείς ερωτήσεις. Δεν θα μείνω προς το παρόν αναλυτικά. Φαντάζομαι ότι στις ερωτήσεις που θα κάνετε θα μου δοθεί η ευκαιρία να σας εκθέσω μια πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα παράμετρο αυτής της αναζήτησης πόρων. Είναι βέβαιο ότι για μας οι πόροι ξεκινούν από το μεγάλο ερώτημα πώς κάθε φορά οι υπάρχοντες πόροι αξιοποιούνται σωστά, ιεραρχούνται σωστά οι ανάγκες και αξιοποιούνται σωστά. Δεύτερον, πόσο δίκαια λειτουργεί η εισπρακτική διαδικασία στα δημοτικά τέλη. Τρίτον, πόσο διεκδικείται πραγματικά από κάθε δημοτική αρχή αυτό που η αυτοδιοίκηση δικαιούται για να ανταποκριθεί στους ρόλους και στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει θεσμικά. Τέταρτο, πώς θα αναζητήσει κανείς νέους πόρους και πώς θα δει την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας χωρίς ποτέ, το είπα πολλές φορές ήδη, να επιβαρύνει τους πολίτες. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αλλά υπάρχει και μια σημαντική παράμετρος. Αυτά τα περίφημα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία εξαιτίας των χρήσεων που έχουν γίνει σε πολλές περιπτώσεις, πολλά από αυτά και δικαίως έχουν αποτελέσει αντικείμενο κριτικής για το πώς χρησιμοποιούνται ή για το πού στοχεύουν ή για το πώς λειτουργούν. Όμως προς Θεού, τα ευρωπαϊκά προγράμματα κατά βάση σε μια δημοκρατική χώρα, σε μια χώρα που γίνεται σεβαστό το δικαίωμα του λαϊκού ανθρώπου και η κάλυψη των αναγκών του, είναι ένας πόρος που δεν είναι ούτε δώρο, ούτε διαδικασία ωφέλειας για κάποιους λίγους. Είναι ένας κοινωνικός πόρος. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο ζήτημα πώς κάθε δημοτική αρχή μπορεί να αξιοποιήσει αυτού του είδους τα προγράμματα. Κάναμε μια σοβαρή δουλειά, δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο, θα μου δοθεί ευκαιρία, υποθέτω, σε κάποια από τις ερωτήσεις σας ή αλλιώς θα το κάνω στο τέλος, να σας εκθέσω ποια είναι η κατάσταση στο Δήμο Πειραιά σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και ποιες είναι οι δικές μας επεξεργασίες, ενώ δεν έχουμε τους μηχανισμούς και τους τρόπους για να αξιολογήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Κι όμως το κάναμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά και για τις ερωτήσεις σας, αλλά και για την παρουσία σας. Νομίζω ότι μπορώ να σας εγγυηθώ εκ μέρους όλων μας ότι η αισιοδοξία μας δεν είναι μια αισιοδοξία αβάσιμη. Ξέρουμε τη δουλειά μας, προτείνουμε υπεύθυνα, διεκδικούμε με προγραμματισμό, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες που, αν επιλέξει να μας τιμήσει, θα μας αναθέσει ο πειραϊκός λαός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.